Το κλίμα είναι ιδιαίτερα πανηγυρικό. Αμέσως μετά, μόλις το ποσοστό ανέβηκε στο 30%, τα χειροκροτήματα εδώ ήταν πάρα πολλά. Εδώ όλοι όσοι υποστηρίζουν τον κύριο Μαλά πλέον νιώθουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, καθώς ο υποψήφιός τους θα είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Αν έχω το χρόνο να μιλήσω και με ένα-δύο υποστηρικτές του κυρίου Μαλά, έχετε για χρόνο, να μου εκφράσουν τη χαρά τους. Ελάτε, κυρία μου, ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Πώς νιώθετε καταρχήν που με την εξέλιξη αυτού του αποτελέσματος? Νιώθω πολύ ευχάριστα, γιατί πιστεύω είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει τα skills, έχει τις ικανότητες να φέρει αυτόν τον κόσμο μπροστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάρουμε και ένα νέο άνθρωπο. Έλα, εσύ που ντρέπεσαι. Έλα μαζί μου. Ένας νέος άνθρωπος εδώ μαζί μας. Βρίσκεσαι εδώ. Ποιο είναι το σχόλιο σου για την σημερινή εξέλιξη των αποτελεσμάτων? Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την σίγουρη. Να πάμε στο δεύτερο γύρο με τον Σταύρο Μαλά. Είναι η νέα προοπτική για όλους τους νέους και ευχόμαστε ότι καλύτερο για τον επόμενο γύρο. Λοιπόν, νομίζω, Χρύσα, δεν βλέπετε και από πίσω τον κόσμο. Όλοι πλέον παρακολουθούν το αποτέλεσμα και είμαστε πλέον σε αναμονή για να δούμε πότε ο κύριος Μαλάς θα έρθει εδώ, στο χώρο που βρισκόμαστε, για να κάνει την δήλωσή του, την τοποθέτησή του για την επόμενη μέρα, για την πολύ δύσκολη εβδομάδα που ξεκινάει πλέον για τον δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Πριν πάμε στον κύριο Αντωνιάδη, θα ήθελα πράγματι έτσι αυτή την εικόνα να έχουμε συνεχώς το επιτελείο Μαλά στην διάθεσή μας για να παρακολουθούμε τι γίνεται εκεί πέρα, αφού όπως διαμορφώνεται πλέον το σκηνικό, θα είναι ο κύριος.